Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο που έπρεπε να έχω κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά που είτε στο Instagram είτε εδώ στο YouTube βλέπετε ότι έχω κάνει τα μαλλιά μου μπούκλες, κάθε φορά θα δεχτώ πάρα πολλά μηνύματα, πραγματικά δεκάδες μηνύματα που με ρωτάτε πώς και με ποιο εργαλείο και με ποιον τρόπο έχω κάνει αυτές τις μπούκλες. Η αλήθεια είναι ότι έχω αλλάξει λίγο τον τρόπο που φτιάχνω πλέον τα μαλλιά μου, έχω ξεφύγει λίγο από την μπούκλα της πρέσας, στην οποία εγώ για κάποιον περίεργο λόγο την θεωρώ λίγο πιο ξεπερασμένη. Και έψαχνα, έχω δοκιμάσει, αυτό που θα σας δείξω σήμερα είναι το τρίτο εργαλείο που έχω αγοράσει και έχω προσπαθήσει να φτιάξω αυτές τις πιο μοντέρνες μπούκλες, αυτές τις ωραίες, τις ανάλαφρες, τις μεγάλες τις μπούκλες, όπου κάνω και το μαλλί να φαίνεται και πιο πλούσιο. Και ήθελα να το δημιουργήσω για να μπορώ να δημιουργήσω ένα βίντεο λίγων λεπτών, να μπορώ να σας το κάνω copy-paste, να σας το στέλνω, για να μπορώ να σας εξηγώ μέσω αυτού του βίντεο πόσο εύκολο και με ποιον τρόπο είναι να κάνεις αυτές τις μπούκλες, γιατί με τον γραπτό λόγο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πετύχαινα σε καμία περίπτωση να σας εξηγήσω στο 100% αυτό που θέλω. Πάμε λίγο να σας δείξω το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ. Είναι από Gisou, από το γνωστό αυτό κατάστημα Gisou που οι περισσότεροι το ξέρουμε για τα λαδάκια και για τα προϊόντα μαλλιών που πουλάνε. Όμως έχουν βγάλει και ένα εργαλείο μαλλιών και είναι αυτό εδώ. Όταν το είδα, παιδί, όπως σας έχω πει, έχω αγοράσει κι άλλα εργαλεία για να πετύχω αυτή την μπούκλα, δεν το πίστευα γιατί μου φαινόταν αρκετά λεπτό. Όμως κάτι με τραβούσε σε αυτό το εργαλείο και έτσι και πήρα το συγκεκριμένο εργαλείο και πολύ καλά μάλλον έκανα, γιατί πραγματικά πετυχαίνω την μπούκλα που θέλω. Και αυτό που μου αρέσει είναι και γιατί περιστρέφεται το καλώδιο και με βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και η θερμοκρασία εδώ πέρα ρυθμίζεται και ξεκινάει από αρκετά χαμηλά, οπότε μπορώ να κάνω τα μαλλιά μου, εγώ συνήθως τα κάνω σε 150 με 160 βαθμούς και άμα βιάζομαι πολύ θα τα κάνω σε 180, θα το βάλω σε 180. Κάτι το οποίο δεν προτιμώ, να σας πω την αλήθεια, για να έχουν τα μαλλιά μου όσο το δυνατόν λιγότερη φθορά. Έβαλα μπρος το εργαλειάκι μου και το βάζω στους 160 βαθμούς. Να το βλέπετε ότι αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το μόνο κακό που υπάρχει σε αυτό το εργαλείο, το μόνο κακό που έχω βρει εγώ σε αυτό το εργαλείο, είναι ότι αργεί πάρα πολύ να ζεστάνει. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα εργαλεία μαλλιών που έχω, είτε πρέσα, είτε άλλα ίδιου στυλ εργαλεία, πραγματικά ζεσταίνονται σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Αυτό εδώ δεν ξέρω γιατί αργεί τόσο, αλλά του το συγχωρούμε γιατί κάνει τις πιο ωραίες μπούκλες. Και το έχω ανοίξει, το έχω ρυθμίσει στη θερμοκρασία που θέλω. Και τώρα θα μας ειδοποιήσει με έναν ήχο που θα κάνει. Έτοιμο! Λοιπόν, με αυτό το τρελό μαλλί θα σας δείξω εγώ πώς κάνω μπούκλες. Λοιπόν, εγώ πιάνω και την άλλη την πλευρά, γιατί με βολεύει να είναι μαζεμένα και να έχω κάτω μόνο τα μαλλιά τα οποία θα κάνω μπούκλες. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω κατεβάσει αρκετά πολλά μαλλιά. Δεν θα τα κάνω όλα αυτά με μιας, απλά τα κάνω λίγα-λίγα. Όμως, όπως θα δείτε, παίρνω μια αρκετά χοντρή τούφα, δεν παίρνω πάρα πολύ λεπτή. Και ακούστε τώρα, δείτε μάλλον, που είναι όλη η... πώς να το πω, όλο το μυστικό του να κάνεις αυτή την μπούκλα. Εμένα με βολεύει το εργαλείο να το πηγαίνω πίσω από το κεφάλι, τυλίγω πρώτα τη ρίζα και μετά όσο τυλίγω τα υπόλοιπα μαλλιά, όπως βλέπετε, τα στριφογυρνάω. Όπως θα δείτε, η τούφα, τα μαλλιά που έχω πιάσει πάνω στο εργαλείο, είναι σαν σκουλικάκι, είναι στριφογυριστά. Θα σας δείξω και σε μια επόμενη τούφα τι εννοώ. Και αυτό το κάνω για να πετύχω αυτή την μπούκλα. Διαφορετικά, αν την κάνω ανοιχτή, θα σας δείξω τι εννοώ ανοιχτή, δεν την πετυχαίνω αυτή την μπούκλα με τίποτα. Ακούμπησα με την άκρη των δαχτύλων μου την τούφα και μόλις είδα ότι έχει ζεσταθεί, τα κατεβάζω. Τα γυρνάω λιγάκι. Έτσι. Και την βάζω αυτή την τούφα πίσω. Και πάμε τώρα να σας δείξω τι εννοώ, ότι τη βάζω στριφογυριστή και όχι κανονικά. Το κανονικό θα ήταν να απλώνω την τούφα, κοιτάξτε, με αυτόν εδώ τον τρόπο και όλη η τούφα, βλέπετε, να είναι απλωμένη πάνω στο εργαλείο. Αυτό δεν το κάνω γιατί βγαίνει εντελώς διαφορετική μπούκλα και δεν είναι το ζητούμενο. Εγώ θέλω την στριφογυριστή. Στην ουσία αυτό το πράγμα. Και μόνο αυτό αν κάνετε θα δείτε ότι θα βγει εντελώς διαφορετική. Οπότε κοιτάξτε, βάζω το εργαλείο στη ρίζα και μετά τη στριφογυρνάω και την τούφα. Τη στριφογυρνάω και δείτε, πάλι την έχω σαν σκουλικάκι πάνω. Και ακουμπάω με το δάχτυλό μου πάνω σε μία τουφίτσα και με το που ζεσταθεί, νιώσω τη θερμότητα, τσουκ, βγάζω την τούφα πάνω από το εργαλείο. Έτοιμη και η δεύτερη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Πάω εγώ λοιπόν να συνεχίσω και με τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι καταλάβατε τη διαδικασία. Έτσι πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σας δείξω άλλα. Ας σας δείξω εδώ σας μιλάω και άλλη μία του φίτσα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πάω εγώ λοιπόν να κάνω και τα υπόλοιπα μαλλιά μου και θα σας δείξω μετά λίγο τα μπροστινά τα τουφάκια που εκεί λίγο το χειρίζομαι λίγο διαφορετικά. Και θα έρθω για να τα ανοίξουμε μαζί και να σας δείξω με ποιον τρόπο τα ανοίγω έτσι ώστε να είναι έτσι πιο ανάλαφρα. Επέστρεψα, έχω κάνει τις μπουκλίτσες, δεν τις έχω πειράξει. Όπως σας είπα, έχω αφήσει εδώ τα μπροστινά μου για να σας δείξω τι κάνω. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να ξεκινάει από πάρα πολύ ψηλά η μπούκλα, στα μπροστινά ξεκινάω από πιο κάτω, εδώ περίπου, και κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο πιο γίνεται στριφογυριστά, τώρα εδώ πέρα είναι λεπτή τρίχα και δεν μπορείς να το πετύχεις στο 100%. Απλά την βγάζω λίγο πιο γρήγορα. Έχω και εδώ τα κοντούλια μου, μισό λεπτάκι. Αφού έχω φτιάξει τις μπουκλίτσες, περνώ τώρα ένα λαδάκι, ένα αγαπημένο μου λαδάκι. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το πέρα από τη L'Oréal το τελευταίο διάστημα. Αυτό νιώθω ότι είναι το καλύτερο για τα μαλλιά μου. Έβαλα ακριβώς ένα πάτημα, ζεσταίνω το λαδάκι στις παλάμες και με το δεξί μου χέρι χτενίζω προς τα κάτω την αριστερή πλευρά. Κοιτάξτε, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και με το αριστερό χέρι τη δεξιά πλευρά προς τα κάτω με αυτόν εδώ τον τρόπο. Έτσι πέφτουν και λίγο οι μπουκλίτσες και ό,τι έχει μείνει θα το βάλω στις άκρες, επειδή αυτό είναι έτσι ένα λαδάκι το οποίο περιποιείται τα μαλλιά. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς, εντωμεταξύ δεν έχω κάτσει και καλά να φαίνεται και όλο το μαλλί, δεν έχω βάλει σωστά την κάμερα. Νιώθω ότι είναι η πιο ωραία μπούκλα που έχω καταφέρει να κάνω ποτέ. Νομίζω ότι είναι πιο μοντέρνα, έτσι, πιο νεανική, είναι πανεύκολη στο να γίνει. Αν βρείτε τον τρόπο που σας είπα, που βάζεις το εργαλείο και βλέπετε στριφογυρνάς, περνάς, στριφογυρνάς, περνάς, στριφογυρνάς. Αν έχετε τέτοιο εργαλείο, δοκιμάστε να κάνετε από τη μία πλευρά τον τρόπο που σας έδειξα τώρα και από την άλλη πλευρά τον τρόπο που σας έδειξα ότι δεν πρέπει να κάνετε για να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα. Θα δείτε ότι οι δύο πλευρές θα είναι εντελώς διαφορετικές. Άλλο μαλλί το ένα, άλλο μαλλί το άλλο, σαν να σας χτενίσει άλλη κομμότρια από τη μία, άλλη κομμότρια από την άλλη. Αυτά. Ελπίζω να σας έλυσα τις απορίες. Ελπίζω εσείς που θα με ρωτήσετε τις επόμενες φορές πώς έχω κάνει αυτή την μπούκλα, πώς έχω κάνει αυτά τα μαλλιά, στέλνοντάς σας αυτό το βίντεο να σας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, όχι με την αλλαγή που σας έχω πει. Θα σας φτιάξω ένα άλλο βίντεο, όμως την επόμενη εβδομάδα που εγώ θα σας φτιάξω το επόμενο βίντεο που θα δείτε, εγώ θα είμαι στη διαδικασία αλλαγής. Οπότε το μεθεπόμενο βίντεο θα είναι η πρώτη φάση της πολύ μεγάλης αλλαγής που έρχεται για εμάς. Αυτά, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας!